από τις πλέον γνώριμες μοσφές στο Ηράκλειο, ποδοσφαιρικά με δύο θητείες σε Εργοτέλη και Όφη, είναι ο Βασίλης ο Κουτσιανικούλης, με τον οποίο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε, που επικοινωνούμε μαζί σου. Και εγώ χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Όπως και να το κάνουμε, έχεις αφήσει εδώ ένα πολύ μεγάλο μέρος της αγωνιστικής σου ζωής, με τον Εργοτέλη, με τον Όφη. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε τη γνώμη σου βεβαίως και για τις δύο ομάδες, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αγωνίζεσαι στην ομάδα της Δόξας Δράμας. Αλήθεια, να ξεκινήσουμε από εκεί. Έχουν περάσει κοντά 6 μήνες από την απόφαση που πήρες να συνεχίσεις την καριέρα σου στην ομάδα της Δράμας. Πώς είναι τα πράγματα? Εντάξει, όπως γνωρίζουμε όλοι, η κατάσταση δεν ήταν και καλύτερη για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τη Δόξα Δράμας, αλλά γενικά για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τις αρχές Γενάρη που πάρθηκε απόφαση να ξεκινήσουμε, μπήκαμε σε μια σειρά. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία όλη. Έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Εμείς είχαμε και το πρόβλημα της αδειοδότησης. Ναι, τις πρώτες αγωνιστικές που αναγκαστικά ήσασταν εκτός. Ήμασταν εκτός, φορτωθήκαμε με Τετάρτες. Ναι. Και ουσιαστικά η πρώτη Τετάρτη που παίρνουμε εισαγωγικά ρεπό που δεν παίζουμε είναι η σημερινή. Είναι η σημερινή, ε? Ναι, ναι. Αυτό το Τετάρτη Κυριακή το ρωτάω και σε σένα, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν είναι, είναι μια ερώτηση που υποβάλλεται σε όλους πλέον, εκ των πραγμάτων, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο, κάτι μπορείς να το αναφέρεις στο παρελθόν. Πώς είναι αυτό το πράγμα, αυτό το συνεχές αγωνιστικό pressing, αυτό το φόρτωμα των αγωνιστικών υποχρεώσεων χωρίς σταματημό? Κοιτάξτε, πιστεύω για όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Το λέω αυτό γιατί δεν είχαμε μπει σε καθόλου τέτοιες διαδικασίες να είμαστε ανά τρεις μέρες να αγωνιζόμαστε, ναι. Να παίζουμε, δηλαδή να ταξιδεύουμε, να αγωνιζόμαστε ξανά, ξανά και ξανά. Εντάξει, νομίζω ότι πήγε καθαρά σε θέμα διαχείριση ο κάθε ποδοσφαιριστής ατομικά πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό το κομμάτι, είτε να κλέβει εισαγωγικά τώρα, είτε να γλιτώνει από κάποιες προπονήσεις, είτε να πηγαίνει λίγο σε πιο διαφορετικό ρυθμό. Εντάξει, ήταν πρωτόγνωρο, κακά τα ψέματα. Εγώ δηλαδή έχασα 4-5 στις αρχές, γιατί δεν ήμουνα τραυματία, σκεφτείτε. Και τα τελευταία 7-8 παιχνίδια που παίζω συνεχόμενα, έφτασα να πω 5 αγωνιστικές πριν ότι είμαι πλέον σε καλό ρυθμό και σε καλό επίπεδο, φανταστείτε. Και έχει παιχτεί σχεδόν όλο το πρωτάθλημα. Πρέπει να κάνεις μια κατανομή δυνάμεων, δηλαδή να μανατζάρεις την ενέργειά σου μέσα στο γήπεδο για να μπορέσεις να τη βγάλεις καθαρή, όπως λέμε. Όπως έγινε η κατάσταση, ειδικά με τη δικιά μας την ομάδα, επειδή ήμασταν... Ένα παραπάνω για τη Δόξα, ναι. Ναι, ξεκινήσαμε... Εγώ όταν ήρθα στην ομάδα, ας πούμε, το καλοκαίρι που ήρθα Σεπτέμβριο, ήμασταν άλλη ομάδα. Μετά το πρώτο lockdown, μέχρι να ξεκινήσουμε 11-12 Δεκεμβρίου, που από ό,τι θυμάμαι ξεκινήσαμε προπονήσεις Super League 2, ναι. Στην επιστροφή από την καραντίνα λείπανε 7-8 άτομα, τους οποίους τους υπολόγιζες δεκαδάτους. Όταν λέμε λοιπόν, ήταν ξένοι ποδοσφαιριστές, γυρίσαν στις χώρες τους και τελικά δεν ξανεπιστρέψανε. Οπότε είχαμε μείνει 19-20 άτομα μάξ με τους τερματοφύλακες και χρειαζόμασταν όχι άμεσα ενίσχυση. Τα λέμε άμεσα. Υπήρχε το πρόβλημα της αδειοδότησης. Θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε, θα πάρει άδεια ομάδα, δεν θα πάρει. Οι παίχτες που ήταν να έρθουν ήταν συνέχεια σε αμφιβολία και αν δεν παίξουμε τι θα γίνει. Εμείς που ήμασταν από εδώ, ήμασταν συνέχεια να δούμε κάτι άλλο, να δούμε μια άλλη ομάδα, θα μείνουμε, δεν θα μείνουμε. Σκεφτείτε, ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Μπερδεμένα πράγματα, ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευτυχώς όμως κυλήσαν όλα όπως έπρεπε. Μπήκαμε σε μια διαδικασία, αν και δύσκολη για όλους μας, νομίζω ότι η πορεία μας είναι αρκετά αξιόλογη μέχρι στιγμής με τους πρωταρχικούς στόχους που είχαμε.
Και προχωράμε τώρα για να δούμε τι θα καταφέρουμε στα επόμενα 5 παιχνίδια, ώστε να μπούμε και στα play-off, play-out που έχει. Ναι, να μιλήσουμε ευκαιρίας δοθήσεις πριν πάμε στον Εργοτέλη, να ξεκινήσουμε από εκεί λόγω και κατηγορίας και τον Όφη, για την ομάδα σου, τη Δόξα Δράμας. Έτσι όπως παρατάσσεται στο φετινό πρωτάθλημα, με όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που μας ανέφερες και γνωρίζουμε όλοι, με όλες αυτές τις ειδικές συνθήκες σταθερές που χαρακτηρίζουν τη φετινή διοργάνωση. Εντάξει, η ομάδα μας, ο στόχος, ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας μας ήταν η εξάδα. Νομίζω ότι ναι, σε αυτή την κατηγορία, όπως γίνανε οι ομάδες που είναι λίγες και όλα αυτά, νομίζω όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν στόχο την εξάδα. Τώρα βλέπουμε ότι είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Όλες οι ομάδες είναι καλές. Είτε παίζουν στην έδρα τους, είτε παίζουν εκτός. Δηλαδή, προχθές που κερδίσαμε τον Όφη Ερράπιδρας, ας πούμε. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ομάδα. Αλλά την κερδίσαμε, πήραμε τους ισοβαθμούς που θέλαμε. Στον Απόλλωνα, αν και αδικηθήκαμε στην προηγούμενη αγωνιστική, που άμα πέραμε και εκεί ένα θετικό αποτέλεσμα, θα κοιτούσαμε διαφορετικά τελείως. Νομίζω ότι είχαμε την εμφάνιση, είχαμε όλη την εικόνα, ας πούμε, για να πάρουμε κάτι θετικό, έστω να μην χάσουμε. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και νομίζω το παρακολουθεί ο κόσμος. Το πρωτάθλημα. Δηλαδή το επίπεδο, ναι, η γνώμη σου για το γενικότερο επίπεδο, βλέπουμε ότι γίνονται ανταγωνιστικά παιχνίδια. Έχουμε δει καλούς αγώνες και πάντα έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται υπό αντίξωες συνθήκες. Υπό τις συνθήκες, ναι, που διεξάγεται. Με βάση όλο το σκηνικό και όλες τις συνθήκες, πάντα. Νομίζω αυτό ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Εγώ δεν το πίστευα ότι θα πάει έτσι η κατάσταση. Αλήθεια, πραγματικά δεν το πίστευα. Πίστευα ότι θα ήταν μια τραγωδία όλο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αλλά ευτυχώς για όλους μας διεξάγεται μια χαρά. Σε ομαλά πλαίσια, όλα καλά. Μάλιστα. Βέβαια, υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν 1002, δεν το συζητάμε. Κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα και κάποιος βγαίνει. Ειδικά και σε εμάς που δεν είχαμε πάρει καθόλου και ανάσα και καθόλου και μας πήγε όλο το. Μέχρι τώρα το πρωτάθλημα σερί, υπάρχουν θέματα αρκετά. Αλλά εντάξει, τα αντιμετωπίζουμε και προχωράμε. Σωματική ακεραιότητα στην οποία βασίζεται και το. Εκεί βασίζεται. Στη σωματική σας ακεραιότητα, η συνέχεια της επαγγελματικής σας διαδρομής, πρέπει να είστε προσεκτικοί και να τη διαφυλάσσετε βεβαίως. Να έχετε και την κανονική δόση τύχης σε αυτή την διοργάνωση της μιας ανάσας. Πώς βλέπεις τη μάχη που γίνεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Super League 2 ή της Β' Εθνικής, όπως θέλεις το λες, με την ομάδα του Εργοτέλη, είναι μία από αυτές που πρωταγωνιστούν. Υπάρχει ο Ιωνικός, η Ξάνθη, ο Λεβαδιακός, οι ομάδες που βρίσκονται στο προσκήνιο, ο Διαγόρας στα Χανιά. Μίλησέ μας λίγο για το πώς βλέπεις την εξέλιξη αυτής της διοργάνωσης σε επίπεδο κορυφής. Λοιπόν, βλέπουμε από την αρχή ότι είναι ανατρεπτικό τελείως η πρώτη θέση. Η πρώτη-δεύτερη θέση συνέχεια. Δηλαδή, νομίζω ότι πολλοί είχαν ξεγράψει την Ξάνθη με την πορεία που είχε, όπως είχε ξεκινήσει. Ενώ είχε ξεκινήσει αφαβορή, η πορεία της έδειχνε ότι δύσκολα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι θα το πάει μέχρι τέλος. Εντάξει, νομίζω ότι έκανε μια σημαντική κίνηση. Πήρε Έλληνα προπονητή, ο οποίος γνωρίζει αφάνταστα την κατηγορία, ξέρει ακριβώς πώς θα το διαχειριστεί όλο το κομμάτι και νομίζω φάνηκε κατευθείαν. Εγώ για την Ξάνθη, ας πούμε, που είναι και αρκετοί φίλοι μου εκεί και πρώην συμπαίχτες μου και τέτοια που μιλούσαμε από την αρχή, το λέγαμε από την αρχή ότι δεν έπρεπε να φέρει ξένο προπονητή. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι το μάζεψε όλη αυτή τη χασούρα που έκανε. Πες μας, Βασίλη, πώς κρίνεις την πορεία του Εργοτέλη στο πρωτάθλημα της Super League 2, μιας και είστε συγκάτοικοι σε αυτή τη διοργάνωση, πριν μιλήσουμε για γενικότερα θέματα. Κοιτάξτε, ενώ ξεκίνησε με 2 ήττες, τα ουσιαστικά τα ντέρμπι, στα εντός έδρας δεν τα πήρε και έλεγες ότι okay, θα ξεχωρίσει η Λιβαδιά, θα ξεχωρίσει ο Ιωνικός και όλα αυτά. Είδαμε στην πορεία ότι καθάρισε μεγάλα παιχνίδια. Όταν λέμε μεγάλα, μεγάλους αντιπάλους.
Και αυτό τον έδωσε και το δικαίωμα να ελπίζει και να είναι και στις πρώτες θέσεις και να είναι και πρώτος στην κάποιες αγωνιστικές στην βαθμολογία. Τώρα, τα τελευταία 4 παιχνίδια που δεν έχει πάρει νίκη, νομίζω ότι πρέπει να το διαχειριστούν αναλόγως και να... Δεν ξέρω τώρα αν θεωρείται άγχος ή πίεση ότι ήταν πρώτοι και δεν καταφέρανε κάτι τέτοιο. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα έχει πάρα πολλές ικανότητες, είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένη και νομίζω με όποιον να μιλήσεις αντίπαλό της στην κατηγορία θα σου πει ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Είχε και ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα απέναντί σας. Ήταν και η νίκη, τα περισσότερα γκολ που σημείωσε στο παιχνίδι με την Δόξα πριν από 4 αγωνιστικές. Στη συνέχεια όμως υπήρξε αυτή η αγωνιστική ανοβρία με τις 4 συνεχόμενες ήττες. Βασίλη, θύμισε μας λίγο πώς, ενώ ήρθε στην Κρήτη για τον Όφη, κατέληξε στον Εργοτέλη, όπου είχες 2 θητείες, για να καταλήξεις μετά στον Όφη, όπου είχες σχεδόν 2 θητείες. Δηλαδή, είναι λίγο σύριαλ η όλη ιστορία, πώς μικρό παιδί τότε 17-18 χρονών έρχεσαι από τη Λάρισα για τον Όφη και αντί να φορέσεις τα ασπρόμαυρα, φορέσεις τα κιτρινόμαυρα. Η αλήθεια είναι ότι ήρθα για μία εβδομάδα, νομίζω, 10 μέρες να δοκιμαστώ τότε στον Όφη. Είχε γίνει ένα φιλικό με τον Εργοτέλη μέσα στο Βαρδινογιάννιο. Ναι. Και εντάξει, τώρα άμα είναι να γίνει κάτι, ας πούμε, κοιτάξτε πώς έγινε όλη η κατάσταση. Ο Καραγεωργίου τότε, ο Νίκος Καραγεωργίου που ήταν προπονητής τότε στον Εργοτέλη, ήταν πολύ φίλος με ένα προπονητή που είχα δώσει στη Λάρισα. Στις μικρές κατηγορίες, τοπικά, όχι η Δέλτα Εθνική που έπαιζα, στην παλιά τότε η Δέλτα Εθνική. Και έτσι έγινε η επικοινωνία, ήρθαμε σε επαφή και το όλο το διάστημα Όφη, ας πούμε, μου είχε πάρα πολύ σαν αναμονή, χώλαινε πάρα πολύ η κατάσταση. Και εγώ τότε το πήρα πάρα πολύ, όχι εγωιστικά, το πήρα, ρε παιδί μου, ότι όποιος με θέλει, ρε παιδί μου, θα πάω εκεί. Το πήρα, ξέρεις, κάπως έτσι. Ήμουν και πιτσιρικάς. Λέω, όχι, μπαμπά, θα πάω εκεί, γιατί με θέλουν, βλέπεις, μας πάνε τηλέφωνα, μας κάνουν, μας ρώνουν, στον Όφη δεν με θέλουν, ας πούμε. Και έτσι έκρινα και πήγα στον Εργοτέλη τότε. Έτσι ήταν όλη η διαδικασία. Στο περίμενε, ας πούμε, ναι, ο Εργοτέλης έδειξε. Ναι, πολύ καιρό όμως, πάρα πολύ καιρό. Ναι. Όχι τώρα για 5-10 μέρες. Συνέχεια περίμενε. Ο Εργοτέλης έδειξε, όχι ενδιαφέρον, πολύ πίεση. Μιλάμε τώρα καθημερινά τηλέφωνα. Και λέω, θα πάω στον Εργοτέλη, αφού εκεί με θέλουν πιο πολύ, θα πάω στον Εργοτέλη. Και είναι λογικό. Μέσω του Καραγεωργίου τώρα αυτή η πίεση ασκούνταν καθημερινά. Ναι. Ο οποίος προφανώς είχε πάρει τις πληροφορίες, είχε δει και στο φιλικό. Είχαμε το φιλικό τότε, ναι, που είχαμε παίξει αντίπαλοι. Ήτανε και... Εντάξει, ήμουνα και εθνική νέων τότε, ήμουνα και με τις μικτές τότε, ξέρεις, που του νομού μας εκεί στη Λάρισα και όλα αυτά. Πολύ καλή περίοδο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή περίοδο. Δηλαδή, άμα ήσουν σε αυτά εθνικές, μικτές και όλα αυτά, σήμαινε ότι είχες μια θετική προοπτική στο ποδόσφαιρο. Και όλα αυτά βοήθησαν και πήγα στον Εργοτέλη. Υπογράφεις λοιπόν στον Εργοτέλη και εκεί γίνεται το πρώτο μπαμ. Το πρώτο μπαμ, ναι. Αν και την πρώτη χρονιά αγωνίστηκα νομίζω μόνο 12 παιχνίδια. 12 συμμετοχές νομίζω είχα. Ναι, τη δεύτερη χρονιά ξεκίνησα βασικός από την προετοιμασία, καθιερώθηκα και έγινε και όλο το μεταγραφή μου στον ΠΑΟ και όλα αυτά. Υπάρχει ένα παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο το κυκλώνουμε γιατί είναι σημείο αναφοράς για την καριέρα. Θα δούμε στη συνέχεια ένα χαρακτηριστικό βίντεο με πολλά ωραία γκολ τα οποία έχει σημειώσει με τον Εργοτέλη, τον Όφη, τον ΠΑΟ και ήσουν μία από τις ακριβότερες μεταγραφές τότε στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο όταν πήγες στην ομάδα του ΠΑΟ που ήταν πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Δωρής Ζαγοράκης. Ο Δωρής Ζαγοράκης, ναι. Έτσι. Μίλησε μας λίγο για τη δεύτερη χρονιά στον Εργοτέλη, όταν πλέον είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε και ο Μέση που σε λέγανε των μικρών, είχες και την Κόμος τότε, την παράξενη, το ξεπέταγμα έξω, την τρίπλα, την εκρηκτικότητα. Ήσουν ένα από τα hot μεταγραφικά ονόματα, κάνοντας κάποια σπουδαία παιχνίδια. Πώς βιώνεις αυτή την κατάσταση,
Και ενώ στο τέλος της περίοδου υπάρχει μία ακόμα μεγάλη επιτυχία με την εθνική ομάδα των νέων, με Νίκο Νόμπλια. Αρχικά, πρωτού ξεκινήσω την πορεία μου στον Εργοτέλη, είναι η επιτυχία που κάνουμε με τον Νίκο τον Όβλιο που λέτε, που πάμε με την Άντερ 19 τελικό Euro. Αργυρό. Χάνεται από τη Γερμανία, ε. Που, όχι, όχι, Ισπανία 1-0. Ναι. Με την Ισπανία 1-0, ναι, και με το που τελειώνουμε, παίρνω την τσάντα μου και πηγαίνω τότε Σερβία, νομίζω ήταν η ομάδα προετοιμασία, το Εργοτέλη. Και πετάω κατευθείαν και πηγαίνω Σερβία και ξεκινώ, συνεχίζω ουσιαστικά την προετοιμασία μου την ομάδα. Ναι. Έτσι έγινε όλο το... από εκεί ξεκίνησε. Η πρώτη μου χρονιά, όπως είπα, δεν ήταν και πολύ γεμάτη, ας πούμε. Εντάξει, ήταν και η πρώτη μου χρονιά, λογικό είναι, δεν ήμουν και πολύ 18. 19 χρόνια, 19 πρέπει να ήμουν, ναι. Δεν κάνω πολλές συμμετοχές, η ομάδα σώζεται... Νομίζω, στο τέλος. Με ήρθε ο Γκουσότο τότε που κάναν τις μεταγραφές και πήγαμε ένα σερί στο τέλος. Ναι, νομίζω τελευταία αγωνιστική με την Ξάνθη, νομίζω 3-0, πόσο είχε πάει. 2-0, ναι. Και ο Πανιώνιος είχε κερδίσει τον Ατρόμητο με 2 γκολ του Χούτου πάνω στο... Μπράβο. Έκατσε ένα συνδυασμό από όλα. Φοβερό. Και σώνεται η ομάδα και όλα αυτά και ξεκινάει η προετοιμασία μετά τις επόμενες της δεύτερης χρονιάς. Που ξεκινάω, πάμε, παίζουμε ανθρακικό πρώτη αγωνιστική, κάνουμε το 1-2. Με Βαυκουφτσής, ποιος είχε βάλει το, ποιοι ήταν τότε, με Γκουσότο τα γκολ. Μιλάμε τώρα για πολύ, πολύ πριν. Είναι 15 χρόνια, 13 χρόνια. Και από εκεί ξεκίνησε η πορεία μετά η καλή μου που με έφερε και τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Το 9 νομίζω ήταν, ναι. Βεβαίως. Έχουμε ένα βίντεο με ορισμένα πολύ όμορφα γκολ, τα οποία έχει σημειώσει με Εργοτέλη, ΠΑΟΚ και Όφη, να το παρακολουθήσουμε και να το σχολιάσουμε στη συνέχεια, Βασίλη. Ναι, ναι. Με τον Τζούνιορ να βρίσκει τον Κουτσιανικούλη, ο οποίος περνάει τον Μαρσέλο Μάτος, μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει 1-1 ο Εργοτέλης στο 47. Ο Τζούνιορ για τον Κουτσιανικούλη έξω από την περιοχή, το πλασέ, γκολ, 2-1 ο Εργοτέλης, μέσα σε 4 λεπτά ανατρέπει το σκορ. Τζούνιορ ζητάει ο Κουτσιανικούλης που κάνει κίνηση σαν φορ, τον ίδιο Τζούνιορ του πέρασε την μπάλα, ο Κουτσιανικούλης το πλασέ, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για τον Εργοτέλη, στην πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 22. Στην κόντρα Εργοτέλης, ωραία η κάθετη πάσα για τον Κουτσιανικούλη, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πλασάρι στη δεξιά γωνιά, ο τερματοφύλακα, γκολ για τον Εργοτέλη. Φωτάκης. Κάνει την παλιά. Για τον Κουτσιανικούλη, ο Καψής αρχικά έκοψε φιλωμένο. Κουτσιανικούλης, οι προσποιήσεις, η μπάλα στο δεξί, το σου 3-0. Και αυτός ανοίγει λογαριασμό. Κάνει το φάουλο Καρντόσο, όλος ο Αστέρας είναι μπροστά. Σπάσιμο της μπάλας και βγαίνει στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Τρεις ποδοσφαιριστές απέναντι στον τερματοφύλακα. Ο Ίβιτς μπαίνει στην περιοχή. Η πάσα στον Κουτσιανικούλη, το πλασέ στα δίχτυα, 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 54. Εκτέλεσε ο Ζαϊρή, κεφαλιά του Μοδέστο, πέρασε η μπάλα στη γραμμή, στο πλασέ του Τζεμπούρ. Διώχνει ο Κοντρέρας στο 45. Και ο Κουτσιανικούλης ψάχνει το φωτάκι. Κερία του Ολυμπιακού για δεύτερο γκολ, η πάσα περνάει για τον Κουτσιανικούλη, έχει βγει ο Πάρτο, κάνει το λάθος, θέλει να το διορθώσει, 1-1, Κουτσιανικούλης. Διώχνει μπροστά
Ο Γιαλούσης αφήνει, η εκτίμηση είναι λάθος από τον Παλάφα. Πλασάρει ο Κουτσιανικούλης. Καινή εστία ανοίγει τον σκόρ ο Εργοτέλης στο γήπεδο της Τούμπας. Λάθος εκτίμηση από τον Παλάφα στο 32, σκόρερ ο Κουτσιανικούλης. Εδώ Κουτσιανικούλης κοντά στο γκολ. Όφη θα ισοφαρίσει. 1-1. Γιατί αυτές οι φάσεις φέρνουν και αντίδραση από τον αντίπαλο και να που φέρνουν ισοφάριση, καθώς γίνεται από τον Κουτσιανικούλη το 2-2 στο 87. Και βλέπετε γιατί ο Μπάγεβιτς είχε εκνευριστεί πάρα πολύ, γιατί σε αυτό το σημείο του αγώνα όταν χάνεις την μπάλα, όταν δεν κρατάς την μπάλα, τιμωρείσαι. Η κεφαλιά του Παπάζογλου για τον Κουτσιανικούλη απέναντι στον Φούλο. Κουτσιανικούλης θα κλειδώσει το παιχνίδι, θα κάνει το σουτ. 2-0. Παπάζογλου. Παίζεται λέει ο βοηθός, ο Κουτσιανικούλης πλασάρει 1-1 στο 31. Τώρα οι παίχτες του Όφη βγάζουν με τον Σαρ και τον Μακρύ. Μια δύσκολη προσπάθεια του Μπούρμου, ο οποίος κατάφερε τελευταία στιγμή να κερδίσει την μπάλα από τον Ήλιτς. Και τον Όφη να βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Λαμπρόπουλο για τον Κουτσιανικούλη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα πλασάρει τον Πεγκρούς, θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Θα κάνει το 2-0 στο 64 ο Βασίλης Κουτσιανικούλης. Φραγκουλάκης περνάει γρήγορα την μπάλα στον Βασίλη Κουτσιανικούλη. Κάθε την πάσα για τον Περογαβράκη. Πάλι για τον Κουτσιανικούλη. Θα κάνει το σουτ, καλό γκολ. 1-0 για τον Όφη στο 53. Περογαβράκης πατάει περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι Κουτσιανικούλης. Μειώνει ο Όφη στο 76 αυτό που ζητάει ο Σαπίντο. Ένα γκολ για να ξαναμπεί η κριτική ομάδα στο παιχνίδι, του το δίνει ο Κουτσιανικούλης. Γλυκός. Πάνω στον Λαμπρόπουλο για τον Κουτσιανικούλη, ο οποίος κάνει ωραία κίνηση απέναντι στον Γλυκό. Μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι, το κάνει ο Βασίλης Κουτσιανικούλης. Στο 82 σκοράρει. Φοβερά γκολ, Βασίλη. Ποιο ξεχωρίζει σωστό καλύτερα από αυτά που είδαμε? Τι μου θυμήσατε τώρα, χαμός. Λοιπόν, ξεχωρίζω. Σίγουρα είναι μοναδική στιγμή τα δύο μου γκολ που πετυχαίνω στο Παναθηναϊκό, που ήταν και τα πρώτα μου. Το 3-2 στο ΆΚΑ, ναι. Το 3-2 στο ΆΚΑ, ναι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, δηλαδή, ήταν το πρώτο μου γκολ ουσιαστικά στη Super League. Σίγουρα με έχουν μείνει αυτά και τώρα νομίζω κάθε γκολ, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλά, αλλά είναι νομίζω ξεχωριστά ένα και ένα, όπως τα βλέπα τώρα, είναι ξεχωριστά γκολ, με έχουν μείνει όλα. Και το και σοφάρισε μέσα στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό, ήταν έτσι μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό έντονο συνέστημα, με, εντάξει, ντέρμπι ήταν. 35.000 κόσμο. Ναι. Και εδώ πέρα που κατεβάζεις. Και εδώ αυτό το γκολ με τον Ολυμπιακό, βέβαια. Δύο ποδοσφαιριστές και γκολ. Αλλά όπως είπες, το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο είναι αυτό που την επομένει. Όλες οι εφημερίδες έχουν με πηχιαίους τίτλους, με γιγάντια γράμματα το όνομά σου. Ουσιαστικά από εκείνο το μάτς και μετά ξεκίνησε όλο, όλο αυτό το. Γιατί αυτός ο χαμός, ας πούμε. Ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Η νίκη μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο επί του Παναθηναϊκού. Το άλλο γκολ ο Μπούντιμιρ, νομίζω. Ναι, ο Μπούντιμιρ το έβαλε, ναι. Το άλλο γκολ ήταν με assist μου, ναι. Το οποίο ήταν επίσης, βγάζεις και... Ναι. Με assist. Είναι λοιπόν το, ίσως το κορυφαίο σου παιχνίδι με τη φανέλα του Ερμοτέλη, έτσι. Σκεφτείτε, ήταν από τα πρώτα μάτς που σκόραρε, ήταν και assist, ήταν και μεγάλη νίκη τότε, δεν το συζητάμε για τον Ερμοτέλη. Το παίρνεις μόνος σου. Ήταν τεράστια νίκη. Πώς στη συνέχεια εξελίσσεται, πας στον ΠΑΟΚ βεβαίως με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα της εποχής. Εδώ είναι και η παρουσίασή σου στη συνέντευξη τύπου σχετική press conference που δόθηκε μετά την αποκτήσή σου από τον ΠΑΟΚ, την παραχώρησή σου από την ΠΑΕ Εργοτέλης. Πώς είναι αυτό το διάστημα?
Εδώ μένει ο Τζόρτζογλου. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν γίνει όλα σχετικά, όχι γρήγορα. Τα φτιάξαμε. Ο Νίκος Τζόρτζογλου εδώ που βλέπετε, λόγω κουμπαριάς που είχε με τον Βασίλη τον Γκαγκάτσι, υπήρχε μια διαδικασία στην οποία ήταν πολύ βατή, ας πούμε, στο πώς θα γίνει η μεταγραφή μου. Και έτσι δεν πολύ μπήκα στη διαδικασία εγώ να πω ότι όχι εδώ, όχι εκεί, να το ένα, να το άλλο. Μου τα κατευθύναν πάρα πολύ οι δυο αυτοί οι ανθρώποι και απλά εγώ πάτησα πάνω σε αυτό το δρόμο και πήγα. Εκεί έτσι, αυτό το διάστημα της διετής παρουσίας στην Τούμπα πώς είναι, πώς εξελίσσεται? Εντάξει, αν εξαιρέσει τη δεύτερη χρονιά που ουσιαστικά δεν έπαιξα καθόλου, μετρούσα 4 παιχνίδια βασικώς, 4 αλλαγή, αυτά τα 8 παιχνίδια όλα και όλα, που ήταν και Ευρώπη και πρωτάθλημα, κύπελο συνολικά. Σκεφτείτε αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με το 1-1 που κάνω, είναι η δεύτερη μου συμμετοχή στο πρωτάθλημα, να σκεφτείτε. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι ενδεικτικό αυτό που λες, βέβαια. Ναι, δηλαδή δεν... Σκεφτείτε τώρα μια ομάδα η οποία παίζει Ευρώπη, έχει μπει ομίλους, έχει κύπελα, όχι αυτά, έκανα 8 παιχνίδια. Πρέπει να ήταν τότε πάνω από 30, 37, 38, 40 παιχνίδια. Έκανα μόνο τα 8. Η πρώτη χρονιά για εμένα δεν κύλησε όπως την περίμενα, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές επιλογές στην ομάδα. Όταν λέμε πολλές, πάρα πολλές. Δηλαδή σε κάθε θέση είχε, εκτός και ότι είχε και από ένα όνομα, είχε και ποδοσφαιριστές γνωστούς, μεγάλους ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο, που είχαν κάνει καριέρα, υπήρχαν πολλά πράγματα. Εντάξει, είχαμε ένα σκληρό, πολύ προπονητή, δύσκολο προπονητή, ο οποίος ήταν πολύ απαιτητικός και... Το Φερνάντο Σάντος, φυσικά. Εγώ δεν είχα μπει ακόμα σε αυτό το τρυπάκι όλο, τη διαδικασία αυτά που δουλεύει έτσι μια ομάδα ή με τόσες απαιτήσεις, με. Ήταν πολύ... προσγείωση απότομη, δηλαδή, μπορούμε να πούμε, από τον Εργοτέλη στον ΠΑΟ. Ναι, ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή μου σε όλα τα πράγματα. Ναι. Και στην αντιμετώπιση και στην διαχείριση σε όλα. Ναι, και στη συνέχεια πώς εξελίσσεται η παρουσία μέχρι ότου υπάρξει η επιστροφή στο Ηράκλειο για τη δεύτερη πλέον θητεία στον Εργοτέλη, που εντελώς διαφορετικές συνθήκες, γιατί έχει φύγει ο Απόστολος Παπουτσάκης. Δεν έχει φύγει ακόμα. Όχι, δεν έχει φύγει, συγγνώμη, ναι. Δεν έχει φύγει ακόμα. Mm-hmm, λοιπόν, εντάξει, εφόσον η δεύτερη μου χρονιά ήταν τόσο κακή, θα έλεγα, εισαγωγικά, γιατί όταν... Γιατί αυτό, αισθάνεσαι ότι αδίκησες κάπως τον εαυτό σου, Βασίλη, δηλαδή, σε αυτό το χρονικό διάστημα που δέσποζες στα ελληνικά γήπεδα, πιστεύεις ότι έδειξες λιγότερα πράγματα από αυτά που θα μπορούσες, και μιλάμε τώρα στην κορύφωση της βιολογικής σου ακμής, από όσα θα μπορούσες να δείξεις? Έφαγα πάρα πολύ pressing. Όταν λέω pressing, εννοώ πολύ pressing από είτε ήταν δημοσιογράφου, είτε ήταν από φιλάθλους, ράδια και όλα αυτά, στο θέμα ότι η ζωή μου ήταν πολύ άστατη και περίεργη και τέτοια, και ότι δεν κοιτούσα το ποδόσφαιρο, κοιτούσα να περνάω, να κάνω τη ζωή μου και τα σχετικά όλα. Λοιπόν, εντάξει, εννοείται ότι όλη η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι ούτε, σου λέω εγώ, δεν έκανα τίποτα, ούτε ότι ήμουν όλα τα βράδια έξω και ξενυχτούσα και έκανα και δεν ξέρω και εγώ τι έλεγαν τότε. Σίγουρα και εγώ είχα βάλει κάποιο λιθαράκι και εννοείται και αυτά, ξέρεις πώς γίνονται, το τόσο χαμός και πάει λέγοντας. Τη δεύτερη χρονιά, ας πούμε, που... Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, καταλαβαίνεις ότι η διαχείριση που σου έρχεται την καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ξέρεις ότι σε υπολογίζουν, δεν σε υπολογίζουν ή πού θα καταλήξει ο Γενάρης η μεταγραφική περίοδο ή ακόμα και το καλοκαίρι που ουσιαστικά γίνονται όλες οι μεταγραφές, οι αποδεσμεύσεις και τα σχετικά όλα. Φαινόταν όλα και κατά βάθος το είχα πάρει απόφαση ότι το καλοκαίρι δεν θα συνέχιζα στην ομάδα. Το νιώθα. Φαινότανε. Και όπως έγινε. Απλά έγινε λίγο περιπετειωδώς, γιατί ήθελα να φύγω εξωτερικό. Πίεζα πάρα πολύ να φύγω εξωτερικό.
Αλλά νομίζω ότι υπήρχαν, αυτή την εντύπωση, υπήρχαν κάποια υπόλοιπα στη μεταγραφή μου, ώστε με την επιστροφή μου κάπως τα πατσίσανε, να το πω έτσι απλά. Κάτι τέτοιο έγινε και έτσι γύρισα στην ομάδα του Εργοτέλη. Είχαμε τον Νίκο τον Τζόρζο που πριν από 2 εβδομάδες και μας το είχε επιβεβαιώσει αυτό και έτσι έγινε η επιστροφή στον Εργοτέλη, στην ομάδα του Εργοτέλη. Που επιστρέφεις βεβαίως σε μια εντελώς διαφορετική ομάδα που προσπαθεί για να παραμείνει στην κατηγορία, ενώ φαινόταν ότι θα μπορούσε να επεδίωκε να παραμείνει σταθερή αξία μεσαίου μεγέθους, δεν τα κατάφερε και δίνει τον αγώνα ενώ ξεκινάει τη χρονιά για να κάνει ένα μπαμ. Δεν δίνει μόνο τον αγώνα, πέφτει κιόλας. Ναι, στο τέλος υποβιβάζεται, ενώ ξεκινάει για να κάνει τον μπαμ. Ενώ ξεκινάει για τον μπαμ, όπως λέτε, στο... η κατάληξη είναι Β' Εθνική. Και όλα αυτά μετά έρχονται και με το θάνατο του κυρίου Απόστολου Παπουτσάκη. Και δυστυχώς η ομάδα μετά από εκείνη την περίοδο και μετά δεν είχε αυτή την πορεία που ας πούμε φανταζόταν και ο Απόστολος και οι φιλάθλοι της ομάδας. Μίλησε μας λίγο για τον Απόστολο τον Παπουτσάκη, τον οποίο είχες βεβαίως τότε. Εντάξει, δίπλα σου. Εγώ από την πρώτη μέρα που μπήκε στην ομάδα, που άλλαξε χέρια η ομάδα, ήταν σαν πατέρας μου, να πω. Σίγουρα κάτι παραπάνω από ένας απλός πρόεδρος, ας πούμε, σε μια ομάδα. Εννοείται, ήμουν σαν παιδί του, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός. Όποιος το γνώρισε, δεν νομίζω να έχει κακό λόγο να πει για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και όλη μας η συνεργασία που είχαμε ήταν πάρα πολύ... δεν πήγαινε επαγγελματική η συζήτησή μας. Ήταν πάντα σε φαγητό, σε οικογενειακή κατάσταση, τέτοιο στυλ. Ήμασταν δηλαδή στο τηλέφωνο, τι θα πούμε, τι θα κάνουμε, τα πάντα. Δεν είχαμε δηλαδή αυτό το που λες, έλα από το γραφείο, μιλήσουμε, τι θα κάνουμε, φέρ' το μάνατζερ. Πίεση και... Ναι. Ακριβώς. Ναι. Ήταν φιλική σχέση ένας από τους ανθρώπους που έδωσε και δεν πήρε από το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Έδωσε πάρα πολλά και δεν πήρε τίποτα. Mm-hmm. Όφι, επόμενο κεφάλαιο. Μετά Όφι, εφόσον μια μεταγραφή που δεν έγινε το 2007, γίνεται το 2013, νομίζω. Το 2013. Γίνεται 6 χρόνια αργότερα. Ναι. Λοιπόν, πρωτού φτάσω να μιλήσω με τον Όφι, έχω κάνει μια προσπάθεια να φύγω εξωτερικό, να πάω στην Αγγλία. Επίσης τη θυμόμαστε, σωστά. Και φαίνεται ότι καταλήγεις να συνεχίσεις την καριέρα στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Μπράβο. Πηγαίνω στη Χαλ που ήταν Championship τότε και τη χρονιά εκείνη ανέβηκε, εννοείται, κιόλας, είχε ομαδάρα. Κάθομαι ένα δεκαήμερο. Δεν πήγα άσχημα, δεν με απέρριψαν αγωνιστικά ή κάτι τέτοιο. Ο προπονητής μου είπε καθαρά ότι λόγω συνθήκης, λόγω πίεσης του πρωταθλήματος, λόγω από εδώ, λίγο από εκεί, και επειδή θα σπαταλούσαν αρκετά χρήματα πάλι για εμένα, φοβάμαι, λέει, να σε φέρω στην ομάδα, μήπως δεν ανταπεξέλθεις στην ένταση του πρωταθλήματος και χρειαστεί να κάνουμε έξτρα μεταγραφή. Εντάξει, δεν μπορούσα να του πω ότι, okay, πάρε με και θα το παλέψω, είδα και όλα αυτά. Εντάξει, το άφησα στην κρίση του και έτσι δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή μου στη Χαλ τότε. Γύρισα στην Κρήτη, είχα ανοιχτά μέτωπα με τον Εργοτέλη από... Εντάξει, χρηματικά ήταν, εννοείται, όλα αυτά, συμβόλαια και όλα αυτά. Και τότε ήταν ο Μάνθος ο Πουλινάκης μπροστά στην ομάδα, στον Όφι. Ήρθαμε πάλι από μέσω γνωριμίας, ήρθαμε σε επαφή μαζί του. Εντάξει, κατευθείαν τα βρήκαμε όλα, μπήκαμε σε καμία διαδικασία. Ήταν και ο Αναστόπουλος, τον Νίκος, ο οποίος, ξέρετε, έχει τον τρόπο να πείθει τον κάθε ποδοσφαιριστή για να έρθει στην ομάδα του. Είναι ακόμα ποδοσφαιριστής αυτός. Ναι. Ακριβώς, είναι ακόμα ποδοσφαιριστής, είχε και το κλικ και όλα αυτά, δεν το πολυσχέθηκα και πολύ. Τον είπα και τον προπονητή, μην αγχώνεις, αρθώ στην ομάδα, θα τα φτιάξω όλα και θα έρθω. Και τελικά ήρθα στον Όφι εκείνη την περίοδο.
στην ίδια πόλη με μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη πίεση, μεγαλύτερη δυναμική, ο κόσμος ο οποίος είναι πιο κοντά στον Όφη, πίεση αποτελεσμάτων. Πώς είναι τα πράγματα, μίλησέ μας γι' αυτό. Εντάξει, εγώ να πω την αλήθεια, στον Όφη βρήκα αυτό που ήθελα σε μια ομάδα. Να, δηλαδή, να ο κόσμος, ένα γήπεδο τέλειο, με τον κόσμο να είναι ο ένας πάνω στον άλλο, να τρελαίνονται για την ομάδα, η πίεση της ομάδας να έχει πάντα απαιτήσεις, η ομάδα να έχει πάντα απαιτήσεις, δηλαδή, ώστε άμα δεν κάνεις, άμα δεν κερδίζεις, δηλαδή, όλους έπρεπε να τους κερδίσεις. Αυτή ήταν η πίεση της ομάδας. Για δεν σου έλειψε η ηρεμία του Εργοτέλη, δηλαδή. Και μετά από μια εμπειρία με τον ΠΑΟΚ που επίσης έχει πολύ πίεση, το συζητάμε. Νομίζω ότι μια ομάδα ΠΑΟΚ, πώς το λένε, επίπεδο Ολυμπιακού, επίπεδο και αυτά, νομίζω είναι μεγάλο σχολείο για την πίεση. Προφανώς. Πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Τεστάρεις τις αντοχές σου, τεστάρεις το τσαγανό, τεστάρεις τα πάντα, το χαρακτήρα σου. Ειδικά τη χρονιά που πήγα στον ΠΑΟΚ, σκεφτείτε, η πρώτη προπόνηση είχε 21.000 κόσμο μέσα, η προπόνηση. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι, okay, είναι, δεν ξέρω, το είχα ξεπεράσει, να το πεις ανέστητος, να το πεις, δεν ξέρω, μου είχε φύγει αυτό, δεν το υπολόγιζα, δηλαδή, ξέρει. Από τη στιγμή που έχεις περάσει από το βαπτιστήρι της Τούμπας, ας πούμε, έχεις εκεί πέρα, σου φαίνονται τα πράγματα μετά πολύ πιο εύκολα. Πιο εύκολα, ναι, στη διαχείριση, στην αντιμετώπιση, ναι, ακριβώς. Εντάξει, με την ομάδα αυτή, τι να πω, πέρασα τα πάντα. Πέρασες τα πάντα, για πες μας, ποια είναι τα πάντα. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, από εκεί που, από μια αξιόλογη πορεία, στο Μεσάπιντο. Έκτη θέση. Δεν συζητάμε την πρώτη χρονιά, εντάξει, η πρώτη χρονιά πάλι ήταν περιπετειωδός, γιατί ξεκίνησε με πολλά προβλήματα η ομάδα. Δηλαδή, άμα θυμάστε, μέχρι τελευταία στιγμή, εγώ ήρθα, πρέπει να έρθα 5 μέρες ακριβώς πριν ξεκινήσει η πρώτη αγωνιστική με την Ξάνθη. Ναι. Είχαμε, Όφη δηλαδή, έχει μία από τις χειρότερες ομάδες της σύγχρονης ιστορίας του. Μπράβο. Ήταν η χειρότερη χρονιά. Καταφέραμε, πραγματικά το καταφέραμε, σώθηκε η ομάδα. Και την επόμενη χρονιά που ξεκίνησε με προσδοκίες και όλα αυτά, έρχεται κάποια στιγμή ο Σαπίντο. Ναι. Και νομίζω πάμε ημιτελικό. Βεβαίως. Ναι, ημιτελικό. Και για λίγο με την κεφαλιά του Νούνιες. Με την κεφαλιά του Νούνιες, μπράβο. Δεν πάτε τελικό, να παίξετε με τον ΠΑΟ. Μπράβο, 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 μπράβο. Ναι. Για μια κεφαλιά, ας πούμε, που πήγε στο δοκάρι και δεν χτύπησε τον τερματοφύλακα και πήγε παράλληλα και πέρασε απέναντι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Στο εσωτερικό του δοκαριού. Δεν πήγαμε τελικό, ναι. Δεν πήγα τελικό με τον ΠΑΟ. Τελειώνει η σεζόν, όλα καλά, εντάξει, προφανώς και πήγε κάπου υψηλότερα μετά, υψηλότερα. Με βάση τις συνθήκες, όπως ήταν το πρωτάθλημα, βαθμολογίες και όλα αυτά, πήγε σε μια μεγαλύτερη ομάδα ο Σαπίντο και φέρνει μετά η ομάδα το Γκατούζο και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Λες, πας για μεγάλα πράγματα φέτος. Η ομάδα μπήκε σε ένα... σωστό Λούκι, μπήκε σε μια σωστή κατεύθυνση, πάμε για μεγάλα πράγματα. Να, όμως που μέσα Φεβρουαρίου, τέλη Φεβρουαρίου, αποβαλόμαστε από το πρωτάθλημα λόγω... 21 Μαρτίου, ναι. Αλήθεια, πώς ήταν να έχεις προπονητή τον Τζενάρο Γκατούζο, Βασίλη, έναν άνθρωπο ο οποίος ποδοσφαιρικά ήταν ελοχίας μες στο γήπεδο. Τι ελοχία, επιλοχίας της Βέρμαχτ ήταν μες στο γήπεδο και έκανε ό,τι ήθελε. Και μετά πενταπηδάει στην προπονητική, κάνει τα πρώτα του προπονητικά βήματα εδώ στο Ηράκλειο, στον Όφη. Τι γίνεται, εντάξει, πώς ήταν στα αποδυτήρια αυτός. Εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, είτε σαν άνθρωπος είτε σαν ποδοσφαιριστής, ειδικά σαν προπονητής. Στη δουλειά του ήταν άρρωστος με τη δουλειά του. Όταν λέμε άρρωστος, άρρωστος, δεν είχε. Ναι. Δηλαδή πήγαινε σε 7 ώρα το πρωί που φτιάχνανε τα κονάκια και καντήλιαζε 7 ώρα το πρωί. Που εμείς ήμασταν με την τσίπρα στο μάτι, ας πούμε. Και έριχνε καντήλια στους συνάδελφούς και αυτά όλα. Εντάξει, ήταν...
με ό,τι έκανε, ό,τι έβγαζε στο ποδόσφαιρο, το πάθος, το έβγαζε και στο. Και έξω από το γήπεδο. Και σαν προπονητής. Και έξω από το γήπεδο. Έτσι ακριβώς. Και έξω από το γήπεδο. Βέβαια, εκτός γήπεδου δεν είχα και πάρα πολλές συναντήσεις μαζί του για να δω, ας πούμε, σε μια παρέα ή σε ένα φαγητό ή σε κάτι τέτοιο πώς συμπεριφέρεται. Αλλά στο θέμα γήπεδου και αγωνιστικά και προπονήσεις και όλα αυτά ήταν, είχε τρομερό πάθος. Σε αυτή τη χρονιά, πραγματικά έχει πολύ έντονα συναισθήματα, γιατί βλέπουμε έναν Όφη να αρνείται να τα παρατήσει, ενώ τα πάντα πηγαίνουν αντίθετα, ενώ δεν εγκρίνονται μεταγραφές, ενώ τα χρέη τον έχουν καταπιεί, ενώ η ομάδα παρατάσσεται στο γήπεδο την τελευταία στιγμή, ελλείψη χρημάτων, ελλείψη οικονομικών πόρων. Υπήρχαν παιχνίδια που κινδύνευσαν να μην γίνουν και έγιναν στο παραπέντε, στο και πέντε. Και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο, με χρυσό του 21 Μαΐου του 2015 πέφτουν οι τίτλοι τέλους, τα παρατάει. Όμως αυτά, θέλω να σου το πω Βασίλη, αυτά τα παιχνίδια που δώσατε με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ εδώ στο Ηράκλειο, είχαν κάτι μεγαλοπρεπές, κάτι συγκινητικό. Εντάξει, νομίζω ότι μπορώ να πω όλα τα... περήφανο, ναι. Περηφάνεια. Όλα τα παιδιά που μείναμε τότε και το επαναλάβαμε, εγώ το επανέλαβα με κάποιους ακόμα και τη χρονιά που ήμασταν σε Β' Εθνική, που πάλι φτάσαμε στο σημείο να είμαστε 11 ναι. παίχτες και να αγωνιζόμαστε και να κάνουμε σωστό, το comeback το μεγάλο. Σωστό. Νομίζω ότι η ομάδα γενικά, είτε ήταν ο κόσμος, είτε είναι η ιστορία, είτε είναι όποιος ήξερε από... Γενικά για την ομάδα και όλη τη την ιστορία, γνώριζε ότι δεν μπορούσες να τα παρατήσεις, ας πούμε, και να πεις την αφήνω στην τύχη της την ομάδα. Εγώ νομίζω ότι το έκανα και τότε και το επανέλαβα και ξανά τη χρονιά που βγήκε η ομάδα. Τη χρονιά που βγήκε στη δεύτερη θητεία σου πλέον, ναι. Στη δεύτερη θητεία μου. Εντάξει... Δυστυχώς για μας ήταν καταστροφικά τότε, είτε ήταν ποδοσφαιρικά, είτε οικονομικά, είτε τα πάντα ήταν όλα καταστροφικά για μας, γιατί σκέψου μείναμε 6 μήνες, 7 μήνες, εγώ είχα μείνει 7 μήνες χωρίς ομάδα, δηλαδή μετά που πήγα στη Λάρισα πήγα Σεπτέμβριο σε ομάδα. Ήταν 6 μήνες, ναι, ήταν 21 Μαρτίου μέχρι Σεπτέμβρη, σωστό. 15-16 Σεπτέμβρη. Και πολλά παιδιά που ταλαιπωρήθηκαν μαζί και με πολλά, τον... Ναι, πάρα πολλά παιδιά. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Όλα. Από εκεί που παίζαμε Super League και δεν ήταν και κακή ομάδα. Δηλαδή, αν και ήμασταν 13 άτομα πάλι, την παλεύαμε. Εντάξει. Το παλεύαμε. Δυστυχώς... Μας πιέσανε, πίεσαν κάποιοι να μην κατεβεί στο παιχνίδι τότε με τα Πας Γιάννη να ήταν μέσα στο Γεντί Κουλέ. Και έτσι η ομάδα πήγε γάμα εθνική. Έπεσε και πήγε γάμα εθνική. Ακόμα κι αν παρατάσσονταν κανονικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Βασίλη, δεν θα παρατάσσονταν μετά από 2-3 παιχνίδια, ήταν κάτι που εντάξει, δεν μπορούσε πήγαινε, να πήγαινε, πήγαινε, ναι. Πήγαινε, φαινόταν ότι πήγαινε σε όλη αυτή την κατάσταση. Με όλα αυτά που έχει ζήσει, δηλαδή αλήθεια, με ποια ομάδα αισθάνεσαι, νομίζω θεμητό είναι αυτό, μπορώ να σου κάνω την ερώτηση, δεν είναι παρεξηγήσιμο αυτό. Όχι, με ποια ομάδα αισθάνεσαι πιο κοντά, με τον Όφη ή τον Εργοτέλη, τον Εργοτέλη ή τον Όφη, τον Εργοτέλη με τον οποίο ξεκίνησες εδώ, τον Όφη με τον οποίο κατέληξες, τον Εργοτέλη που σου έδωσε στη μεταγραφή, τον Όφη που έζησες τα πάντα. Κοιτάξτε, από τη μία άκρη στην άλλη. Ένα είναι σίγουρο. Έλα. Το Ηράκλειο και την Κρήτη την έχω δεύτερο μου σπίτι. Και ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου που έκανα κουμπάρος από Κρήτη εννοείται, με παντρέψανε και οπότε έχω σχέσεις συνέχεια με την Κρήτη, αν και δεν αγωνίζομαι εκεί. Οπότε τα συναισθήματα δεν μπορώ να πω ότι να Όφη γιατί έτσι ή να Εργοτέλης γιατί έτσι. Εννοείται ότι και με τις δύο ομάδες έχω με τον τρόπο μου συναισθήματα στα οποία είτε με βοήθησαν είτε καθιερώθηκα στο ποδόσφαιρο. Εννοείται έχω μεγάλες στιγμές με τον Εργοτέλη που ήταν η μεταγραφή μου, που με βοήθησε, που με ανέδειξε. Εννοείται ότι έχω πολύ καλές στιγμές πάλι με τον Όφη που καταφέραμε μια σπουδαία άνοδο από συνθήκες που ήταν πάλι τραγικές.
Οπότε δεν μπορώ να πω ότι θα ξεχωρίσω μία από τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες είναι στην καρδιά μου, εννοείται, και όπως και η Κρήτη είναι στην καρδιά μου και το έχω και σαν δεύτερο μου σπίτι, εννοείται. Πολύ ωραία η απάντησή σου. Έβαλες ακόμα ένα γκολ με την απάντηση που μας έδωσε, Βασίλη, και πες μου, ήθελα να σε ρωτήσω ποιες, γιατί μας περιγράφεις αυτή τη στιγμή σταθμούς καριέρας, μας περιγράφεις στιγμές. Ποιες είναι αυτές που επιλέγεις ως σταθμοί ή πιο συγκλονιστικές στιγμές, η σταθμή της καριέρας σου, πότε χάρηκες παραπάνω? Και εδώ βεβαίως βάζουμε στην εξίσωση και ΠΑΟ και Λάρισα και τα πάντα. Εντάξει, είναι δύσκολη ερώτηση αυτή τώρα, γιατί πρέπει να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που σου έρχεται αυτόματα στο μυαλό, οι στιγμές που σου έρχεται αυτόματα. Θα πω ότι η πιο συγκλονιστική μου, έτσι, η συγκλονιστική ποδοσφαιρική μου χρονιά που τη χάρηκα ιδιαίτερα, αν και είχε προβλήματα, ήταν η χρονιά που βγήκαμε με τον Όφη. Γιατί, και θα σου πω γιατί. Γιατί, εκτός ότι υπήρχαν 1000 προβλήματα, ήταν η χρονιά που πέτυχα τα περισσότερα μου γκολ σε μία ποδοσφαιρική χρονιά, ναι, περισσότερος μου ασίς, και εννοείται και τη χρονιά που ήρθε και ο γιος μου στον κόσμο. Οπότε ήταν μια, ναι, μια, ήταν μια, ναι, η χρονιά ήταν, είχε καλύψει όλα τα πράγματα. Ήταν μια ολοκληρωμένη χρονιά για μένα. Πώς θα χαρακτήριζες έως τώρα τη διαδρομή σου στο χώρο, Βασίλη? Βεβαίως είσαι ακόμα 33 χρονών, έχεις ακόμα χρόνια μπροστά σου. 32, συγγνώμη. Τον Αύγουστο 33. Λοιπόν, πώς θα χαρακτήριζες έως τώρα τη διαδρομή σου? Έχει το έργο και άλλα επεισόδια, βέβαια, εννοείται, μέχρι τώρα. Λοιπόν, σίγουρα, όπως λένε όλοι, θα το πω κι εγώ, ναι, άμα γύριζα το χρόνο πίσω, δεν θα ήταν καθόλου η ίδια η πορεία μου, 100%. Εννοείται αυτό. Γιατί? Γιατί. Έχεις μετανιώσει για κάτι? Για να το λες τώρα αυτό. Μετανιώσει. Λοιπόν, δεν έκανα κάτι που το ήθελα, το θέλω ακόμα και δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω. Ήταν, ναι, η επιλογή μου να φύγω στο εξωτερικό. Δηλαδή το έλεγα πάντα από την πρώτη χρονιά που ήμουνα στον εργοτέλειο ότι θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό, θα παίξω ποδόσφαιρο. Και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω, γιατί εννοείται όπως θα φέρνει η ζωή μπορεί να γινόταν άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Θεωρείς ότι συνέβαλες αυτό, δηλαδή αδίκησες τον εαυτό σου? Ξέρετε τι, δεν το τόλμησα, ενώ είχα τις ευκαιρίες. Δεν το τόλμησα. Ενώ είχα ευκαιρίες να πάω σε ομάδες στο εξωτερικό, δεν το τόλμησα. Και γενικότερα, γιατί τυχαίνεις, ας πούμε, και σε αρνητικές συγκυρίες, ας πούμε, τον Όφη που μια στιγμή που καταστρέφεται, δηλαδή σε ένα άσχημο χρονικό σημείο για την ομάδα του Όφη, όχι στα καλύτερά του, ας πούμε. Θεωρείς ότι γενικότερα έδειξες λιγότερα πράγματα από αυτά που θα μπορούσες να δείξεις, ότι το έργο θα μπορούσε να ήταν πλουσιότερο σε επεισόδια μέχρι σε αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, η χρονιά μου μέχρι εκείνη τη στιγμή στον Όφη ήταν αρκετά καλή για εμένα. Ναι. Ναι, ήταν αρκετά καλή για εμένα και σε νούμερα και σαν, πώς το λένε, σαν παρουσία μου στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αρκετά παιδιά από εκείνη τη χρονιά, είτε ήταν πιο νέα, είτε ήταν στην ηλικία μου, μας στέρισε από κάτι. Γιατί, ναι, σκεφτείτε ότι εμένα εκείνη η χρονιά ήταν η τελευταία μου σαν συμβόλαιο. Δηλαδή τελείωνε το συμβόλαιό μου, είχα πετύχει νομίζω ήδη 5 γκολ στο πρωτάθλημα και είχα νομίζω άλλες 4-5 assist. Δηλαδή είχα μια πορεία η οποία ήταν για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και προχωρούσε καλά. Είχαμε αρκετά παιχνίδια ακόμα και φαινόταν ότι εξελιζόταν σε κάτι για το μετά. Γιατί σκεφτείτε, ήμουνα 26, είχα πετύχει 5 πράγματα με την ομάδα, είτε σε προσωπικούς στόχους είτε με την ομάδα, και τελείωνε και το συμβόλαιό μου, δεν ήξερε τι θα γίνει. Αλλά αυτό μας, από το προσκήνιο που ήμασταν τότε, που ασχολούνταν με την ομάδα, μπράβο στα παιδιά, ναι, πολύ καλές εμφανίσεις και όλα αυτά, ξαφνικά μας πήγαν στον πάγο. Από εκεί που παίζαμε δηλαδή, σε μια στιγμή εξαφανίστηκαν όλα. Δεν ασχολούνταν κανένας μαζί. Κανένας, το λέμε κανένας. Κάτι τύχει, ναι.
Ναι, και σκεφτείτε ότι εγώ εκείνη τη στιγμή πήγα 15-16 Σεπτεμβρίου, άμα θυμάμαι καλά, στη Λάρισα, με την... ήταν η πρώτη μου φορά που είπα θα πάω Β' Εθνική και είχα σκεφτεί, είχα πει ότι δεν θέλω να πάω. Θα περιμένω το Γενάρη να δω τι θα γίνει. Είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή να... ξέρεις, μ' είχε κάνει πολύ μπαμ, έτσι. Μ' είχε ενοχλήσει πάρα πολύ όλη αυτή η κατάσταση. Που έλεγα δεν γίνεται π.χ. να μην μπορώ να βρω, ας πούμε, να πάω σε μια ομάδα, ας πούμε... δυνατή, μεγάλη, στο εξωτερικό, ναι, σε κάποιο αξιόλογο πρωτάθλημα να μπορέσω να πάω. Με είχε πειράξει και γι' αυτό και είχα πάει τελευταία μέρα. Όταν λέμε τελευταία μέρα, δηλαδή θυμάμαι με το τότε που μιλούσαμε τον κύριο Αλέξη Κούγια που μιλούσαμε, που ήταν από τότε στην ομάδα που ήταν η πρώτη χρονιά νομίζω, μιλούσαμε πάνω από 30-40 μέρες για να πάω να υπογράψω την ομάδα. Έχει γίνει ένα serial. Βέβαια, εσύ ήρθε μεταξύ μας εκεί, στα τοπικά στη Λάρισα, μαζί μου και μαζί του. Και τελικά αποφάσισα και πήγα Β' Αθηνική. Βέβαια, μου βγήκε σε καλό γιατί βγήκαμε εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Και έκατσα μετά τις επόμενες δύο χρονιές, μια χρονιά και ξεκίνησα Super League τότε. Και ξέρετε, τώρα η κατάσταση λίγο με το μεγαλομέτωχο της Λάρισας είναι λίγο περίεργη. Μια μέρα είμαστε ok, την άλλη μέρα είμαστε λίγο... Σκοτσέζικο τους, ε! Ναι, κάπως σκοτσέζικο. Κρυοζέστη λίγο. Έτσι, κρυοζέστη. Εντάξει, κάποια στιγμή μετά και εγώ και αυτός βρήκα μια λύση και χωρίσαν οι δρόμοι μας. Λύσατε τη συνεργασία σας. Ναι. Τον Όφη τώρα, όπως τον βλέπεις, που δίνει τον αγώνα για να παραμείνει στην κατηγορία στα play-out, κάνε μας μια εκτίμηση. Όφη και τώρα περνάει δύσκολες στιγμές αγωνιστικά μόνο, εξωαγωνιστικά. Λοιπόν, ναι, μακάρι. Δεν έχει τα προβλήματα που είχατε εσείς. Τα προβλήματα που είχαμε εμείς να ήταν αυτά που έχει τώρα ο Όφη, μακάρι, πραγματικά. Δηλαδή, εμείς σκεφτείτε ότι κάναμε τι κάναμε και από πίσω δεν ήταν κανένας. Δηλαδή το κάναμε για πάρτι μας. Όταν λέμε για πάρτι μας, για πάρτι μας. Πολύ καλά, ναι. Βασίλη μου, ναι. Ναι, για πάρτι μας. Νομίζω ότι δεν είμαι, πώς θα το πω, αρμόδιος ή ειδικός να κρίνω ότι για ποιο λόγο, ας πούμε, η πορεία αυτή τη στιγμή της ομάδας είναι αυτή και κατέληξε και ενώ ξεκίνησε με ευρωπαϊκά παιχνίδια, με προχρηματικά, με την πορεία που έκανε πέρυσι για να βρεθεί σε αυτό το σημείο και φέτος να είναι στα play-out και να λες γιατί ρε γαμώτο. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα κομμάτι οι ατυχίες που είχε. Που εννοείται ότι. Που συνεχίζονται, μιλάμε, είναι απίστευτο. Μου το είπες και πριν, αλλά και το διάβασα και με την περίπτωση του Στάικου, ας πούμε, και όλα αυτά. Όχι μόνο για τον Όφη, εδώ κρίμα για το παιδί πάνω απ' όλα. Έτσι και για όλα, ναι, τα παιδιά, ας πούμε, όχι, και μετά είναι ο Όφη. Ναι, εννοείται τώρα. Προφανώς. Πρώτα είναι το ατομικό, εννοείται, και μετά, ναι, είναι η ομάδα, δεν το συζητάμε. Πάντα, αλλά πάντα. Όταν γίνεται συνέχεια, δηλαδή το είδες από την αρχή τη σεζόν. Όλη την ώρα έχανες και ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν ήταν απλά okay, έπαιζε, δεν έπαιζε. Ήταν μονάδα για την ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν βασικά κομμάτια της ομάδας, τα οποία τα έχανε και νομίζω ακόμα χάνει ένα πίσω αυτό πράγμα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα τα καταφέρει τώρα με τα play-off, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Το πιστεύω αυτό, θέλω να το πιστεύω. Δεν νομίζω να μπει σε περιπέτειες παραπάνω, γιατί μπήκε σε αρκετές περιπέτειες μέχρι στιγμής. Είναι ήδη σε περιπέτειες ο Όφη. Εμείς θα κρατήσουμε την αισιοδοξία σου, βεβαίως, Βασίλη. Λίγο πριν κλείσουμε έτσι, μπορούμε να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία σου στο χώρο. Τι περιμένεις για το μέλλον, να μιλήσουμε λίγο. Λοιπόν, αρχικά θα πω ότι θέλω να τελειώσει όπως συνεχίζει αυτή τη στιγμή η ομάδα, η παρουσία δικιά μου στην ομάδα, και να τελειώσουμε, μακάρι να πετύχουμε το στόχο μας στην εξάδα, μακάρι. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά και δεν είναι και μακρινό μας, μακρινό όνειρο. Εάν τελειώσουμε όπως έχουμε πει, βάλουμε τους στόχους μας στην αρχή, εντάξει, είναι όλα ανοιχτά για μένα και για εδώ για την ομάδα, εννοείται. Φυσικά δεν έχω μιλήσει κάτι με την ομάδα
για έξτρα συνεργασία, για κάτι για τη συνέχεια, ας πούμε, για την επόμενη σεζόν. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι πολύ διαφορετικά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πάμε πάλι στις ίδιες διαδικασίες και τη νέα σεζόν. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι Αύγουστο, Μάρτιο, Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η Super League 2, η Football League, δεν ξέρω τι θα γίνει. Η Β' Εθνική, ας πούμε, πώς θα είναι του χρόνου. Γιατί καλά, μιλες μεγάλο λόγο. Ναι, ναι, εντάξει, φαντάζομαι, λέω. Είπα ότι φαντάζομαι. Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω. Είναι ότι... στο καλό πάντα το μυαλό να πηγαίνει στο καλό, σωστό. Έτσι, φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει φέτος στο ποδόσφαιρο, κάτι μας άλλαξε από όλη αυτή την πανδημία, από όλο αυτό το σκηνικό και δίσως πούμε, ρε παιδί μου, ότι okay, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία... Okay. Σκεφτείτε ότι οι ποδοσφαιριστές μέχρι πριν μια εβδομάδα της Football League δεν ξέραν τι θα γίνει. Δηλαδή να μπει μια σειρά και πλέον να πούνε ΑΒΓ Εθνική, ας πούμε, θα το πω παραδοσιακά όπως το λέγαμε παλιά. Ναι, ναι. Έχετε το πρόγραμμά σας, ξεκινάτε και προχωράμε. Ναι. Και να υπάρχει μια ροή, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, στη ζωή των ανθρώπων που ζουν από αυτό το χώρο, γιατί ζουν πάρα πολλοί κόσμος μέσα από το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ο ποδοσφαιριστής, αλλά σκεφτείτε ότι μια ομάδα έχει πόσους ανθρώπους δεξιά και αριστερά που δουλεύουν και ζουν από αυτό και ζουν τις οικογένειές τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποια στιγμή, νομίζω ότι θα βοηθήσει τώρα και το κεφάλαιο Ζαγοράκη στην ΕΠΟ. Φαντάζομαι ότι θα πάνε όλα προς το θετικό και να μην έχουμε αυτό που βιώσαμε, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά γενικά όλος ο κόσμος τη χρονιά που μας πέρασε. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Να έχεις την υγειά σου. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Χαρήκαμε που σε ξαναείδαμε και πάλι. Ευχόμαστε το έργο να συνεχίζει να είναι πλούσιο σε επεισόδια. Και στα 32 σου. Στα 32, συγγνώμη. Να συνεχίσεις να κάνεις ό,τι περισσότερο μπορείς. Γιατί είσαι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έδωσαν χαρά σε κόσμο. Και θέλουμε να συνεχίσεις να το κάνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.